Λοιπόν, αν είναι έτσι, θα σας πω την αλήθεια. Σε ακούμε. Εκείνοι οι μαθητές σίγουρα σας είπαν το όνομά μου για να... για να καλύψουν τον ένοχο. Και ποιο είναι το όνομα του αληθινού ενόχου? Το όνομα. Τόμας Εσκούρα. Η φιλία σου είναι ένας ανεκτήμητος θησαυρός που δεν έχει τιμή και δεν μπορώ να τον αγοράσω και μου τον δίνεις δωρεάν. Δεν έχει σημασία που θα μας βγάλουν τα όνειρά μας, τι φωτίζει τη σκιά μας. Πάντα θα είμαστε ενωμένοι, δύο καρδιές μαζί, χωρίς να μετράει ο χρόνος και η απόσταση. Αν έχεις κάτι δικό μου, θα έχω κάτι δικό σου. Εσύ και εγώ κάνουμε τον τέλειο κύκλο που δεν έχει αρχή και δεν θα έχει ποτέ τέλος. Μπορείς να μου εξηγήσεις την κρίση στερίας που έπαθες χθες? Μία, δεν θα σου εξηγήσω τίποτα και δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ. Κατάλαβε το. Είδες αυτό που είδα? Ναι, ήταν απαράδεκτη. Λες πως ήταν μια συνηθισμένη κρίση? Όχι, δεν είναι απλή κρίση. Νομίζεις? Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Εσύ μπορείς? Μία, με ξαφνιάζεις. Είσαι πάντα η πρώτη που τα καταλαβαίνει όλα. Ναι, βέβαια. Όμως τώρα δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα το μυαλό μου. Δεν καταλαβαίνεις πως η Φέλη προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία να μαλώσει μαζί σου. Από τότε που μιλάει με τη Μαρίσα. Αυτό αποκλείεται. Άλλωστε ξέρεις καλά τι θέλει. Επηρεάζεται εύκολα από όλους. Ποια να σκοτώσω, από ποια να αρχίσω? Όχι, να μην κάνεις τίποτα. Απλώς να προσέχεις. Θεία, γιατί δεν μπορώ να φάω πρωινό στην τραπεζαρία όπως όλοι οι άλλοι? Ποιος ξέρει τι σας σερβίρουν εκεί πέρα. Εγώ ξέρω τι σου δίνω. Έλα, κάθισε. Γιατί όλα αυτά? Συμβαίνει κάτι? Κάθε μέρα γίνεσαι όλο και πιο αδύνατη, Λούνα. Άλλωστε ήθελα να βρω την ευκαιρία να μείνουμε μόνες μας και να μιλήσουμε λίγο, επειδή θέλω να μάθω τι συμβαίνει με τον... Μου είπες πως όλα πάνε καλά, πως δεν ένιωθες τίποτα για αυτόν. Σου είπα ψέματα, θεία. Όπως και στα κορίτσια. Μα γιατί? Δεν ξέρω, επειδή ήθελα να αντιμετωπίσω τον πόνο με τον δικό μου τρόπο. Ούτε εσύ, ούτε η Μαρίσα, ούτε και η Ουχένια με αφήσατε. Δεν ξέρω, είστε αλλιώτικες. Όχι, δεν θέλουμε να σε βλέπουμε να υποφέρεις, Λούνα. Γι' αυτό είπα ψέματα. Αυτό σημαίνει πως τον θέλεις πραγματικά. Όμως αυτός δεν νιώθει. Ναι, νιώθει ακριβώς όπως κι εγώ. Πώς το ξέρεις αυτό?
Το αισθάνομαι, θεία. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Για πες μου, μήπως αρέσει να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, μικρή μου. Όχι, θεία. Σε ποιον στράφηκε όταν συνέβησαν όλα αυτά? Σε μένα. Βέβαια, γιατί είσαι μεγαλόψυχη και επειδή πάντα υποστηρίζεις τους άλλους. Γιατί δεν σκέφτεσαι λίγο τον εαυτό σου, Λούνα? Πίστεψέ με. Ο Νίκος με αγαπάει, το ξέρω. Και συνεχίζει να βγαίνει με αυτήν. Δεν είναι καθόλου καλή αυτή η κοπέλα. Ναι, αλλά συνεχίζει να βγαίνει μαζί της για την οικογένειά του. Μουγκώσει είναι, δεν μπορεί να τους μιλήσει. Για σταμάτα! Τι θα κάνεις? Θα είμαι μαζί του. Σαν κοπέλα του δηλαδή? Ναι. Λούνα, ξέρεις πως ρισκάρεις πολλά πράγματα για αυτόν? Ναι, ναι, καταλαβαίνω, μα δεν είναι το ίδιο να έρθει η γραμματέα σας. Θέλω να μιλήσω με εσάς και τη γυναίκα σας. Είναι πολύ ωραία. Τι ώρα? Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, τα λέμε. Μπορώ να σε ρωτήσω τι κάνεις με το ημερολόγιο του κυρίου Ντουνόφ? Κανονίζω ένα ραντεβού για αυτόν. Α, ναι, άμα αυτό είναι δική μου δουλειά. Με ποιον? Με τους γονείς του Τόμας Εσκούρα. Μάλιστα. Σίγουρα θα πήρανε για να ζητήσουν κάτι το εντελώς αδύνατο όπως πάντα. Ξέρεις αυτοί πόσο ιδιότροπη είναι. Εγώ τους φώναξα. Πώς? Το ξέρει ο κύριος Ντουνόφ? Δεν ξέρω. Α! Είναι αργά, πάμε! Σιγά! Ποιος ανακάλυψε τα ξυπνητήρια? Κάνω κακό στην ανθρωπότητα. Δεν σου έβαλε κανένας να χτυπάς? Τι τρέχει, έλα πες μου. Τίποτα, φύγε. Όχι, δεν φεύγω μέχρι να μου πεις τι σου συμβαίνει. Μην πεις σε κανένα ότι με είδες έτσι. Μα συνεχίσεις να κλαις έτσι, θα σε ακούσουν ακόμα και αυτήν την αυλή. Και θα πούν, σας παρακαλώ, πείτε τι, θα σταματήσει, τρέμει όλο το κτίριο. Καλύτερα. Όχι, θέλω να πεθάνω. Μα δεν μπορείς να μείνεις εδώ, είναι σαν να είσαι στη μέση της αυλής. Και μπορώ να πω, θέλω να μείνω εδώ. Έλα. Έλα, όχι, πάμε. Όχι, δεν θέλω. Έλα, δεν είσαι σε θέση να αρνηθείς τίποτα, έλα. Έλα, μπες. Ιδέες, το είπα. Μα θα τα ακούσουν τώρα, θα τα ακούσουν καλά! Όχι, όχι, άσε, μην ανακατεύεσαι. Μα δεν είδες τι έγινε, αυτό ήταν σχεδόν σε αναπαγωγή! Δεν ξέρω, μου φάνηκε πως η Φέλη πήγε με τη θέλησή της. Δεν το πιστεύω, θα πρέπει να ονειρεύομαι, ξύπνα με, ονειρεύομαι, ονειρεύομαι! Λοιπόν, ορίστε, πάρε. Τι είναι αυτό? Έλα, αν το χτυπήσεις θα σου περάσει ο θυμός και θα μου πεις τα πάντα χωρίς να κλαις, πάρε. Όχι, άσε με ήσυχη. Πέτα το. Αυτό είναι. Πάλι. Εντάξει, εντάξει. Είσαι καλά τώρα? Ηρέμησες? Πες μου. Η Μία. Τι συμβαίνει με αυτή τη χάζη, τι έκανε αυτή τη φορά? Μου είπε ψέματα. Θυμάσαι τι έκανε με τον Κίτο? Το θυμάμαι πολύ καλά. Το έκανε άλλη μια φορά. Ζήτησε από τον Αγκούστο να με καλέσει όπως έκανε με τον Κίντο. Είναι ηλίθεια! Είναι ηλίθεια! Γιατί δεν σε αφήνει ήσυχη? Δεν καταλαβαίνει ότι μπορείς να βρεις και μόνη σου αγόρια! Το χειρότερο είναι πως ήλπιζα. Νόμιζα πως ο Αγκούστος τα αλήθεια με κάλεσε γιατί του άρεσα. Μια στιγμή. Ποιος σου είπε ότι έστειλε αυτόν τον τύπο η Μία? Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Είναι μυστικό, μου ζήτησε να μην πω τίποτα. Καλά, καλά. Σέβομαι τα μυστικά. Όμως είναι άτομο εμπιστοσύνης. Αυτό το άτομο με έκανε να καταλάβω ποια είναι η Κολούτσι. Δεν μου αρέσει. Είναι το καλύτερο για όλους. Φεύγω και τέλος. Νομίζεις πως αυτό είναι λύση? Ναι, είναι. Γιατί ούτε να μείνω εδώ θέλω. Δεν σε πιστεύω. Έκανα και τη μητέρα μου χαρούμενη. Όλοι ικανοποιημένοι, λοιπόν. Όλοι ικανοποιημένοι. Ναι. Όλοι ικανοποιημένοι μερικοί. Εγώ λέω μόνο λίγοι, επειδή δεν θα έχουν έναν Εβραίο στο σχολείο τους. Ναι ή όχι? Ναι. Λοιπόν, δεν το κάνεις για σένα, αλλά για αυτούς. Όσο για τη μαμά σου, έκανες μια φορά ένα λάθος. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Όμως, Μανουέλ, δεν το βλέπεις. Άμα ο πατέρας μου το μάθει, θα πεθάνει από τον καημό του. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο, είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι τέλειος, κανείς δεν είναι τέλειος. Πρέπει να σε αγαπάνε ανεξάρτητα από τους φόβους και τα λάθη σου. Όχι, Μανουέλ, δεν γίνεται. Τους πρόδωσα όλους. Και θα κάνω σαν να μην συνέβη τίποτα. Ναι,
Μα αν φύγεις, δεν θα μπορέσεις να διορθώσεις όλα αυτά τα λάθη που έχεις κάνει. Αν ήμουν παιδί, ίσως να το έκανα, όμως... Όμως είμαι μεγάλος και έχω πολλές ευθύνες. Αν είσαι μεγάλος, πρέπει να μείνεις και να παλέψεις. Να αποφασίσεις εσύ, αντί να προσπαθείς να ευχαριστείς συνέχεια και συνέχεια όλους τους άλλους. Δεν καταλαβαίνεις. Αν φύγεις αλλαγός, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, νομίζω πως πρέπει να ταξινομηθούν αλφαβητικά αυτά και... Τι κάνετε εδώ, κυρία Χίλντα? Βοηθάω λίγο προσωρινά εντελώς τον κύριο Μανσίγε. Είδατε, έχω κι εγώ γραμματέα. Πρέπει να σας μιλήσω. Εγώ θα επιστρέψω σε λίγο, συγγνώμη. Συγγνώμη. Τα λέμε. Κλείσατε ραντεβού με γονείς? Τι? Α, ναι, ναι, ήταν επίγον. Τι επίγον? Κοιτάξτε, εγώ παίρνω τις αποφάσεις εδώ. Δεν θέλω γονείς στο κολέγιο. Θα πρέπει να τους ανεχτείτε. Αν κάποιος από τους μαθητές μας παίρνει ή πουλάει ναρκωτικά, πρέπει να τους πάρουμε τους γονείς και να το πούμε. Μη μου λέτε εμένα αυτές τις μοντέρνες θεωρίες. Τα προβλήματα του σχολείου πρέπει να λύνονται με πόρτες κλεισμένες. Θα πάρουμε τους γονείς και θα τους μιλήσουμε με κλειστές τις πόρτες. Όχι, εγώ είμαι ο διευθυντής εδώ και έχω πάρει ήδη την απόφασή μου. Αυτά τα παιδιά θα αποβληθούν και τα δύο. Θα κόψουμε το κακό από τη ρίζα. Αυτό δεν είναι σωστή λύση. Όλα τα κολέγια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει λόγος να φερθούμε διαφορετικά σε αυτό το σχολείο. Κατανοητό? Α, και να ακυρώσετε το ραντεβού με τους γονείς του Εσκούρα. Μανουέλ, Εμμανουέλ, ο Παύλο. Ο Παύλο, πήγε σε ένα φίλο που θα του δώσει ένα CD. Το ηχογραφήσανε με ένα αληθινό συγκρότημα. Φανταστικά! Τώρα θα κάνουμε κανονική πρόβα. Το CD ηχογραφήθηκε από τον Τζέι Πόλο. Είναι πασίγνωστο. Εγώ το ξέρω αυτόν. Το ξέρω όλο ο κόσμο. Θέλω να σου μιλήσω. Όχι, ο μπαμπά σου δεν θέλει να κάνει παρέα με μια τόσο κακή κοπέλα. Τι τρέχει, εσύ που είσαι τόσο άνετη, τώρα δεν τολμά να κάνει ούτε μια συζήτηση. Μην με ζορίζει μία. Δεν αντιδρά όταν δεν υπάρχει καυγά. Τα λέμε στο διάλειμμα. Εντάξει. Τι είναι αυτά τα χαρτιά? Είναι του Μπλας. Και αν ανακαλύψει ότι όλα αυτά του λείπουν? Ηρέμησε, Μαρίσα. Μπορεί να το έκανε οποιοδήποτε. Γιατί εγώ? Σωστά, σωστά. Βλέπεις? Ησυχία, πηγαίνετε στη θέση σας. Κλέψαν από την τσάντα μου κάποια χαρτιά. Και δεν θα σταματήσω μέχρι να τα βρω. Και γιατί δηλαδή κατηγορείτε εμάς? Γιατί σας ξέρω. Και θα αρχίσω να ψάχνω από αυτή την τάξη. Απομακρυνθείτε από τα θανία σας. Σας ενημερώνω πως κάποιοι ψάχνουν τα δωμάτια σας ήδη. Αν δεν βρεθούν τα χαρτιά, θα σας ψάξω όλους έναν προς έναν. Γιώργη. Φώναξε την Γλώρια να ψάξει τα κορίτσια. Εντάξει. Όχι, δεν μπορείτε να μας ψάξετε όπως κάνει η αστυνομία. Εγώ δεν μπορώ, όμως η Γλώρια μπορεί. Κάνε γρήγορα, είναι επίγον. Τρέχα! Ναι, ναι, πάω, πάω. Ναι, ναι, πάω. Τρέχα. Πάω. Πού είναι η Γλωριά? Έλα, κάτω. Πήγαινε, πήγαινε. Α, εδώ είναι. Εμφανίστηκαν. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος τα είχε? Εσύ τα είχες? Γιατί την κατηγορείτε? Τα χαρτιά τα έριξα εγώ. Συγγνώμη, ναι, Πίτερ, πέρνα. Είδες το CD με τις μπαλάντες? Το χρειάζομαι και δεν μπορώ να το βρω. Α, σήμερα είμαστε ρομαντικοί, έτσι. Τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Έκανα καλά που ακύρωσα το ταξίδι. Ήμουνα πολύ κουρασμένος, πολύ πιεσμένος. Πολύ καλό επίσης ήταν που βγήκατε με τη δεσποινίδα Mercedes. Αν μου επιτρέπετε βέβαια να παρατηρήσω. Θα παραδεχτώ ότι άλλαξα διάθεση. Ξέρεις, δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν την είχα παντρευτεί. Α, μην ξεχάσεις, Πίτερ. Πρέπει να πάρεις το γαλλικό εστιατόριο να κλείσεις ένα τραπέζι μάλιστα, για απόψε. Μάλιστα. Θα πάω να πάρω τη Mercedes από το γραφείο. Θα κάνουμε βόλτα και μετά θα πάμε για δείπνο. Σήκωσε το, Πίτερ, δεν είμαι εδώ. Εμπρός. Ναι, τι κάνεις, μία? Θες να μιλήσεις στον παπά σου? Ναι, δώστη. Όχι, όχι, σε σένα θέλω να μιλήσω. Α, δεν θες να του μιλήσεις? Θέλω να μου δώσεις μια πληροφορία. Ο μπαμπάς θα ξαναδεί αυτή τη γυναίκα? Λοιπόν, σε αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Θα σου δώσω τον παπά σου που είναι δίπλα μου. Ναι, ναι, στον δίνω. Τι. Σας θέλει. Γεια σου, γλυκιά μου. Γεια σου, μπαμπά. Τι κάνεις, πώς ήταν το ταξίδι? Έπρεπε να το ματαιώσω μία.
Ναι, ξέρεις, έχω κάποια μικρά προβλήματα στο εργοστάσιο. Τίποτα σοβαρό, αλλά έπρεπε να το ματαιώσω. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Να σου ζητήσω μια χάρη, θα ζητήσω από τον Πίτερ να μου φέρει κάτι βιβλία που ξέχασα στο δωμάτιό μου. Γίνεται. Μην ανησυχείς, θα τον στείλω αμέσως, γλυκιά μου, σ' αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ, μπαμπάκα. Είσαι μια γλύκα. Γεια. Παλιά θεατρίνε, υποκριτή, ψεύτη. Αχ, μα εγώ δεν θα σε αφήσω να πέσεις στην παγίδα. Είναι όλο και πιο δύσκολο να είμαι εγώ. Δεν καταλαβαίνω τον Μάρκο, γιατί το έκανα αυτό. Να, βλέπεις, υπάρχουν καλοί άνθρωποι που βοηθάνε τους άλλους. Αλήθεια, θα δω αν μπορώ να κάνω κάτι για όλα αυτά. Άντε. Α, Λούνα, πρέπει να σου μιλήσω. Α, κι εγώ το ίδιο. Εντάξει, πρώτα εσύ. Όχι, όχι, εσύ. Λοιπόν, έκατσα και ξανασκέφτηκα και πήρα μια απόφαση. Θα φύγω από το κολέγιο. Ω, Νίκο, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορείς να φύγεις. Μα δεν είναι για μένα, αλλά για τη μαμά μου. Μου το ζήτησε και θα το κάνω. Δεν αρκείς τη μαμά σου να επιλέγει τις φίλες που θα κάνεις. Αυτό έχει τελειώσει. Γιατί? Γιατί τα αισθήματά μου για σένα είναι δυνατά. Τότε, Νίκο, γι' αυτό δεν πρέπει να φύγεις από το κολέγιο. Είναι η μόνη μας ευκαιρία να είμαστε μαζί. Γιατί? Γιατί πήρα κι εγώ μια απόφαση. Θα είμαι μαζί σου ό,τι και να γίνει. Και εσύ συζήτησε με τη μαμά σου για το κολέγιο, όμως μην τα χαλάς ακόμα με την Τατιάνα. Πρέπει να δώσεις χρόνο στη μαμά σου να συνηθίσει κι αυτή στην ιδέα. Περίμενε. Αν δεν τα χαλάσω μαζί της, τι θα κάνεις εσύ? Θα είμαι καλά, Νίκο. Ξέρω πια ότι αγαπάς εμένα. Δεν με πειράζει να είναι οι άλλοι μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω λέξη. Θα σταματήσεις να τραβλήσεις και να μου πεις γιατί το έκανες. Δεν ξέρω γιατί το έκανα, δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι? Νομίζω ότι προσπαθείς να μου κρύψεις κάτι. Όχι, δεν έχετε κάνει ποτέ κάτι χωρίς να ξέρετε το γιατί. Λοιπόν, εγώ το έκανα και δεν ξέρω γιατί. Καλά, δεν θα μιλήσεις. Ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω. Γιατί τρως τα κρυφά? Δεν τρώω κρυφά, τρώω όποτε πεινάω. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί δεν σε έχω δει ποτέ να τρως και σε παχαίνει συνέχεια. Για δεν το λες αυτό, Μαρίσα. Όχι, γιατί κλαις τώρα? Μόλις είπες ότι παχαίνω συνέχεια. Καλά, μα δεν χρειάζεται να τρως τα κρυφά. Δεν χρειάζεται να απολογήσεις για τίποτα. Ούτε για το πόσο τρως, ούτε για το πότε, ούτε για το πόσο ζυγίζεις. Είμαι μια αποτυχημένη, δεν τα καταφέρνω με τίποτα. Ούτε με τους φίλους μου, ούτε με τα αγόρια, ούτε όχι, με τα κορίτσια. Ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα? Θα τηλεφωνήσουμε στο Βλάκα που σε κάλεσε στο πάρτι μόνο για να κάνει χάρη στη Μία. Έλα, τηλεφώνησέ του. Δεν ξέρω τι να του πω. Τότε στείλ του γραπτό μήνυμα. Τι λες γι' αυτό? Όχι, δεν μπορώ να το γράψω. Δεν πάρε μπορώ να αριθμό. Το κάνω. Ορίστε. Πάρε το. Φέρε. Πώς τον λένε? Αουγκούστο. Αουγκούστο. Άσε με ήσυχη. Επιτέλους. Όχι, Μίνα, γένεια. Είσαι ανόητος και ψεύτης. Πέλη. Αυτό ήταν. Βλέπεις, δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Μάλιστα. Καλησπέρα, του κυρίου Μαρσέλ Ντουνόφ. Ναι, και εσείς ποιος είστε, κύριε? Είμαι ο πατέρας του Τόμας Εσκούρα. Α, μα κανείς δεν σας το είπε, η συνάντηση ματαιώθηκε. Όχι, δεν το έμαθα. Είμαι πολύ άσχολος άνθρωπος, Δεσποινής. Ελπίζω να μην ήρθα εδώ κατά λάθος. Κανένα λάθος, κανένα λάθος. Ο κύριος Εσκούρα. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Φύγε. Με συγχωρείς. Συγγνώμη. Γεια σου. Γεια. Γεια, πώς είσαι? Άκου, ψάχνω τον Παύλο που στα Αμάντε. Έχω να του δώσω ένα CD με τραγούδια. Μπορείς να μου πεις που είναι? Τι σύμπτωση, είμαι φίλη του Παύλο. Είμαι η Μαρίσα. Γεια, Φακούντο. Τι ωραίο όνομα. Ο Παύλο λείπει. Τι κρίμα. Να στο αφήσω? Όχι. Γιατί? Όχι, γιατί θα πρέπει να το ακούσω για να το πάρω. Καλά, δεν πειράζει. Μπορείς να το ακούσεις εδώ? Όχι εδώ, αλλά μπορώ έξω.
Έλα, πάμε. Έλα μαζί. Μαρίσα, το κουδούνι δεν τα ακούς? Μα δεν είναι για μένα. Εντάξει. Θα πας στην τάξη? Όχι, όχι, αλήθεια, εντάξει. Τι λύκας. Και ο Μάρκος? Ο Μπλάς τον κλείδωσε στο γραφείο. Τον καημένο. Ο Παύλος. Και ακόμα περιμένει εκείνο το φίλο του που θα του δίνε τα τραγούδια. Θα ακουγόμαστε καλύτερα με αυτή τη μουσική. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είμαστε και τόσο κακοί. Μίλησε στη Μαρίσα? Την έψαξε, μα δεν τη βρήκα. Μου αρέσει όταν με φοβάται. Ναι, νομίζεις? Φυσικά, φοβάται να με αντιμετωπίσει. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Κολούτσι? Ναι. Κάποιος σε περιμένει, Κολούτσι. Εμένα? Η Κολούτσι είσαι? Ναι. Κάποιος σε περιμένει. Συγγνώμη. Δύο λεπτά, αλλιώς θα πάρεις απουσία. Εντάξει. Ωραία. Αχ, Πίτερ, άρχισες πολύ. Ορίστε τα βιβλία που μου ζήτησες. Ευχαριστώ. Α, το φαντάστηκα. Τα βιβλία δεν σε ενδιέφεραν καθόλου. Ναι, Πίτερ, ακριβώς. Σε έφερα εδώ γιατί ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τι έκανα τώρα? Αχ, τίποτα κακό, Πίτερ, τίποτα κακό. Ανακάλυψα ότι ο μπαμπάς δεν έχει ιδέα ότι μου είπες τα πάντα για αυτή την κυρία. Πολύ σωστά. Ο πατέρας σου μου ζήτησε να μην πω τίποτα. Τι θα γίνει αν ο μπαμπάς μου μάθει ότι τα ξέρω όλα γιατί εσύ μου τα αποκάλυψες? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πες μου μία, πώς θα με εκβιάσεις αυτή τη φορά? Πίτερ, πραγματικά πιάνεις πουλιά στον αέρα. Θέλω μια μικρή χάρη, μόνο μια μικρούλα, μονάχα αυτό θέλω. Θα τη δεις σήμερα? Κοίτα, ρώτα με ό,τι θέλεις μία εκτός από αυτό. Πίτερ, μη μ' αναγκάσεις. Α, καλά. Εντάξει, ναι, θα πάνε βόλτα και μετά θα την πάει σε εκείνο το εστιατόριο που του αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Πες μου μία, τι σκοπεύεις να κάνεις? Α, Πίτερ, κάτι που θα κάνει κάθε καλή κόρη. Πάω πίσω στην τάξη, αλλιώς θα πάρω απουσία. Σ' αγαπώ κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Η μουσική είναι καλή, μου αρέσει. Τη τελείωσα βιαστικά, δεν προλάβαινα. Έχει στούντιο ηχογραφήσεων? Όχι, μόνο μερικά μηχανήματα. Προτιμώ να παίζω μουσική. Αλήθεια? Ναι, συγκρότημα. Α, είμαστε συνάδελφοι τότε και παίζετε μαζί πολύ καιρό? Αρκετό. Πάνω κάτω ένα χρόνο από εδώ και από εκεί. Πού δηλαδή? Σε κλαμπ. Θα ήθελα να σε ακούσω γιατί δεν έχω πολύ εμπειρία, ξέρεις. Πρέπει να μάθω λίγο. Έχεις δίκιο. Κάνει καλό. Θα βελτιωθείς στη μουσική. Πότε? Πότε τι? Πότε μπορώ να σε ακούσω? Α, κοίτα, το Σάββατο θα μαζευτούμε όλοι στο σπίτι μου να κάνουμε πρόβα. Θέλεις να έρθεις? Ναι, τέλεια. Τέλεια. Σας λέω πως για μένα οι βαθμοί δεν είναι σημαντικοί. Ο έλεγχος του γιού σας είναι πολύ καλός, όμως με ενδιαφέρει αν παρατηρήσατε κάτι προσωπικό, κάτι περίεργο. Μου φαίνεται όπως πάντα, ανώριμος. Εσάς? Εμένα με ανησυχεί λίγο, φέρεται περίεργα. Δεν τα βρίσκει με τους φίλους του, περνάει ώρα με μεγαλύτερους του. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνει. Συγχωρέστε με όμως, γιατί βρίσκομαι εδώ? Τίποτα συγκεκριμένο, απλώς ήθελα να μιλήσουμε. Είναι σε δύσκολη ηλικία. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να προχωρήσουν. Κατά τη γνώμη μου, οι καθηγητές και οι γονείς πρέπει να τους μιλάνε περισσότερο και να τα βοηθάνε. Κοιτάξτε, κυρία Μανσίγια, έφερα το γιο μου σε αυτό το σχολείο. Ακριβώς για να τον προσέχετε εσείς. Μανσίγια! Ναι. Σας έψαχνα. Κύριε, τι κάνετε, σπούρα. Κύριε Ντουνόφ, όλα καλά? Ήθελα να μιλήσουμε, μήπως μπορείτε? Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία, γεια σας, γεια σας. Το καλό. Θα τα πούμε μετά. Έβαλα βαθμολογία στα διαγωνίσματα που γράψατε προχθές. Νομίζετε ότι θα γίνετε αυριανή αρχηγή με αυτό το επίπεδο, τι λέτε? Όχι, με τίποτα. Πας κάνεις λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι που σπουδάζουν σε αυτό το κολέγιο κατακτάνε θέσεις σημαντικές στην κοινωνία. Ναι, σαν αυτόν. Μικρέ, χαλάρωσε λίγο. Εγώ σας προετοιμάζω ώστε να γίνετε ηγέτες ή πρωθυπουργοί στο μέλλον. Κύριε, μπορώ να πάω στο μπάνιο λίγο? Πρέπει να πας τώρα? Μπορώ. Ναι, πήγαινε. Θα θυμηθείτε αυτά που σας λέω.
Λυπάμαι πραγματικά για όλη αυτή την κατάσταση που προκλήθηκε. Ο Μανσίγια έχει τις καλύτερες προθέσεις. Πρέπει να σας ζάλισε λιγάκι όμως. Για μένα σημασία έχει πως ο Τόμας δεν έκανε κάτι κακό. Όχι, όχι, φυσικά δεν έκανε. Μη σας καθυστερώ. Μπορείτε να φύγετε. Όχι, όχι. Βασικά δεν ήρθα εδώ να μιλήσω για τον Τόμας. Όχι. Όχι, ήρθα να πούμε κάτι άλλο. Ένα στενός μου φίλος μου είπε ότι φτιάχνετε κάποιο ίδρυμα. Ναι, μα είναι όμως ένα σχέδιο μακρινό και πολύ άγουρο. Πράσινο θα έλεγα. Ναι, πράσινο, όχι πράσινο. Πράσινο πρέπει να είναι το χρώμα των λιβαδιών που ξέρω ότι αγοράσατε. Ναι, τα πήραμε, όμως είναι όλα στα σχέδια. Δεν χρειάζεται να προσποιήσετε σε μένα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι ακριβώς είναι αυτά τα σχέδια και θέλω μόνο να συνεργαστώ. Α, ωραία. Έχω κάποια χρήματα. Ναι. Είναι από μια επιχείρηση και θέλω να τα επενδύσω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι λεφτά που δεν μπορώ να δηλώσω. Α, καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι πως δεν μπορώ να πάρω εγώ απόφαση. Πρέπει πρώτα να το συζητήσω. Κάντε το. Και ενημερώστε με. Ναι. Καλή σας μέρα. Και σε εσάς. Άλλωστε υπάρχει μια καλή προμήθεια για αυτόν που θα με βοηθήσει σε αυτό. Παύλο, δεν ήρθε ακόμα ο φίλος σου? Όχι, δεν ήρθε. Εκεί είναι παράξενο. Παράξενος είναι ο Τόμας. Πέρασε όλο το μάθημα οικονομίας κοιτάζοντας τον Χωακίν και μόλις χτύπησε το κουδούνι, εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω πού είναι. Πώς? Χάθηκε. Γκίτο, πήγαινε να τον βρεις. Πρέπει να περιμένω το Φακούντο. Άντε, πήγαινε να βρεις τον Τόμας. Μην μείνει με το Χωακίν. Λίγο, πηγαίνω. Α, επιτέλους, φίλε. Τι κάνεις? Καλά, και εσύ? Καλά. Έφερες τα CD? Ναι, μα τα έδωσα στη φίλη σου. Σε ποια? Στη Μαρίσα. Αυτή η κοπέλα είναι πολύ πρώτη. Ναι, αλήθεια είναι. Πάμε για ένα ποτό? Δεν μπορώ. Θα γυρίσω στην τάξη. Εντάξει, δεν πειράζει, Παύλο. Περίμενε το Σάββατο. Το Σάββατο μπορώ. Το Σάββατο δεν μπορώ. Θα βγω με τη Μαρίσα. Όλα τα λεφτά σου, λέω. Τα λέμε. Ο καημένος ο Μάρκος, ο Μπλάς τον πίεσε τόσο πολύ που ήταν σαν δαρμένο σκυλί. Πού βρίσκουν προσωπικό για το κολέγιο? Ένας χειρότερος από τον άλλο. Ο Μάρκος πάντως ήταν τέλειος, δεν μίλησε. Και να μιλούσε κανείς δεν θα τον καταλάβαινε τον καημενούλη. Είσαι πολύ κακιά. Γιατί είμαι κακιά, είναι αλήθεια. Έλα μαζί μου, εσύ πρέπει να σου μιλήσω. Έλα εδώ. Τι έπαθε? Όχι, εσύ τι έχεις πάθει? Ήμουνα με το Φακούντο και μου είπε πως θα βγείτε το Σάββατο. Ούτε να το σκέφτεσαι αυτό, Μαρίστα. Γιατί είναι τόσο γλυκό? Είναι φίλος μου. Άλλωστε υποτίθεται πως εσύ είσαι το κορίτσι μου. Δεν θέλω να γίνω ο περίγελος του κολεγίου. Μου φτάνει η Βίκο. Γιατί σε νοιάζει τόσο τι μπορεί να πουν οι άλλοι? Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Τώρα πάρε το Φακούντο και ακύρωσε τα όλα. Καλά. Κορίτσια. Ακούσατε τι μου είπε ο Θέλος? Ναι, θα τηλεφωνήσεις αυτό το αγόρι? Όχι, είπαμε να συναντηθούμε το Σάββατο, αλλά δεν έχω το τηλέφωνό του. Είπα έτσι στον Παύλο για να τον ευχαριστήσω. Τόσο πολύ σου αρέσει? Λιγάκι μόνο. Γιατί δημιουργείς πρόβλημα με τον Παύλο? Αν είχε έρθει να μου το ζητήσει ευγενικά, θα είχα φερθεί αλλιώς. Αλλά με τη Μαρίσα Σπύριτο δεν τα βγάζεις πέρα. Τι τρέχει? Ακούσε με. Τι συμβαίνει? Φαίνεται πως δύο παιδιά αποβλήθηκαν λόγω ναρκωτικών. Και ο Χωακίν? Κατάφερε να ξεφύγει. Ξέφυγε. Ναι. Αυτό θα πει πως ήταν και αυτός ανακατεμένος. Μην τον καλύπτεις, Τόμας. Πες μου την αλήθεια. Εντάξει, ναι. Αυτός τα πουλούσε. Α, ο Χωακίν πουλάει τα ναρκωτικά και κατάφερε να ξεφύγει. Δεν το πιστεύω. Σοπα! Μπορεί να κατηγορήσουν και εμένα. Πρέπει να με βοηθήσεις. Εσένα, τι έχεις να κάνεις εσύ με αυτά? Βοήθησα τον Χωακίν 1-2 φορές. Παρέδωσα κάτι χάπια γι' αυτό. Ναι. Απίστευτο, Τόμας. Πουλάς ναρκωτικά? Όχι, όχι, δεν έχω καμιά δουλειά με αυτά. Είσαι τελείως ηλίθιος, γιατί θα καταστρέψεις όλη σου τη ζωή με αυτό. Όχι, μου έστησε παγίδα, τι μπορούσα να κάνω? Δεν μου το είπες πιο πριν, θα τον σκοτώσω. Στάσου, που είναι. Στάσου, στάσου, αυτή η τύπη είναι πολύ σκληρή, είναι σαν μαφία, δεν είναι αστείο. Κι αν προδώσουν το όνομά μου? Όχι, όχι, μην ανησυχείς, αυτή η τύπη ξέρουν πως ο Χωακίν τα πουλάει. Θα αναφέρουν το όνομά του, μην ανησυχείς. Είδες τον πατέρα σου? Όχι. Πώς και έτσι, εδώ είναι. Γιατί τον φώναξαν, πού είναι? Εγώ τον κάλεσα, θέλω να σου μιλήσω. Τώρα? Ναι, μπορώ. Για έλατε μαζί μου, Μανσίγια, πρέπει να μιλήσουμε. Ναι, τα λέμε μετά εμείς. Λες, λέω να πάμε. Γεια σας. Πολύ πρώτος είστε. Τα ξέρει όλα. Καλύτερα να μην πας. Όχι, ακόμα κι αν τρέμω, πρέπει να πάω να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε ένα λεπτό. Θέλω να σου μιλήσω.
Έχω 60 λεπτά στη διάθεσή μου, αλλά κανένα δεν είναι για σένα. Τι κρίμα. Τι τρέχει, με φοβάσαι. Φοβάμαι, πόσο πολύ φοβάμαι. Θα κάνω μια προσπάθεια να σου μιλήσω. Αν πάει να με δει, βοηθήστε με. Εντάξει. Για να δούμε, Γελία, τι θες. Θέλω να αφήσει ήσυχη τη Φέρι. Εσύ πρέπει να σταματήσεις να την πατρονάρεις. Είναι φίλη μου από παλιά και το ξέρεις. Γιατί την ταπεινώνεις τότε? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Αυτό με τον Κίτο δεν σε έφτασε. Τώρα την έκανες να πιστέψει πως την κυνηγάει και ο αδελφός της Βίκο. Oh. Γιατί τη φέρεσαι σαν να είναι ηλίθια. Εξήγησέ το μου. Μαρίσα, γλυκιά μου. Γεια σου, καλή μου. Σ' αρέσουν τα μαλλιά μου. Άλλαξα το χρώμα για να μοιάζω πιο πολύ με το μωρό. Την ανοησία και την ιστερία δεν τις αντέχω. Γιατί ήρθες? Μην μου πεις πως ήρθες γιατί χαζή. Όχι βέβαια. Με τίποτα! Δεν θέλω να γίνω φίλη αυτής της κοπέλας! Γεια! Βαρέθηκα να παίρνετε τόσες πολλές πρωτοβουλίες για πράγματα που δεν είναι δική σας δουλειά. Προσπάθησα να αναβάλω τη συνάντηση, μα ο κύριος Εσκούρα δεν πήρε το μήνυμά μου. Τι έπρεπε να κάνω? Μη με κοροϊδεύετε εμένα. Κάνατε ό,τι σας άρεσε. Δεν το έκανα, μα ο πατέρας ήρθε και έτσι του μίλησα για το γιο του. Τι να έκανα? Και δεν θα το πιστέψετε, κύριε. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το γιο του. Ξέρει πως ο Τόμας είναι στο σχολείο, αλλά. Όσο για το θέμα των ναρκωτικών. Μην αρχίσετε τις ιστορίες σας, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να ξανακούσω αυτή τη λέξη μέσα στο κολέγιο. Εντάξει. Εγώ προσωπικά θα ασχοληθώ με όλο αυτό. Αυτό το θέμα για σας τελείωσε. Γκονζάλο, ήρθα επειδή μια κοπέλα μου είπε ότι με περιμένας, Γκονζάλο. Ναι, είπα ψέματα, γιατί δεν θα ερχόσουν αν έλεγα την αλήθεια. Και έχεις δίκιο. Είσαι ένας ψεύτης, μόλις το απέδειξες. Είπα ψέματα για να σου εξηγήσω, Φέλη. Τι να μου εξηγήσεις? Ότι είσαι ένας με μεγάλη καρδιά, που κάνει τη χάρη να βγαίνει με παχουλά κορίτσια επειδή μια ξανθιά λεπτή κοπέλα σαν τη μία του το ζήτησε. Τι να μου εξηγήσεις, Αγκούστο? Ποιος σου είπε όλες αυτές τις ανοησίες? Το άτομο που μου το είπε αξίζει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από σένα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Με ενδιαφέρεις πραγματικά, Φέλη. Το ορκίζομαι. Είσαι καλός ψεύτης. Το εννοώ, πολύ καλός ψεύτης. Μη με ξαναενοχλήσεις, ξέρεις γιατί. Τα ψέματα δεν μου πάνε. Και μην ξανάρθεις στο σχολείο, με κάνει να νιώθω απέσια. Φέλη. Μάρκο. Γεια σου. Πώς είσαι? Είμαι ένα top model, βλέπεις. Ανησυχώ λίγο για αυτή την κυλίτσα, μα κατά τα άλλα είναι τέλεια. Πλάκα κάνω. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Τι δε, δεν ήταν η Μαρίσα? Όχι, εγώ ήμουν. Ο Μπλάς σε τρόμαξε πολύ. Πώς το ξέρεις? Σας κατασκόπευα. Δεν τον φοβήθηκες καθόλου? Ειλικρινά, δεν με νοιάζει καθόλου τι θα κάνει. Αλήθεια? Γεια. Γεια. Σε ψάχνα. Μπαμπά! Είναι πρώτη φορά που μου παραπονιούνται για τη συμπεριφορά κάποιου παιδιού μου στο σχολείο. Σοβαρά, ζήτησε αδελφός μου ραντεβού από τη Θέλη. Ναι, ήταν μεγάλο μυστικό. Μα το λέω γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Μα για ποιο λόγο η Μαρίσα νομίζει πως εγώ έστησα το ραντεβού? Μην την ακούς. Αυτή το μόνο που θέλει είναι να σε βάλει να τσακώνεσαι με τη Θέλη. Ναι, εντάξει, μα γιατί να το πιστεύει αυτό? Αυτό είναι. Το συμπέρανε από αυτό που έγινε με τον Κίντο. Βρήκε αυτόν τον τρόπο λοιπόν να επηρεάσει την καημένη τη Θέλη. Νομίζεις? Ναι, είναι σωστό, φίδι. Αχ, αυτό όλο με εξάντλησε. Η Μαρίσα σε έχει εξαντλήσει. Η Θέλη είναι φίλη σου. Δεν έχει εμένα και προσπαθεί να πάρει τη Θέλη. Μία, καλή μου συγγνώμη για τον τρόπο που σου φέρθηκα πριν. Έπρεπε να προσποιηθώ μπροστά στη Μαρίσα. Ξέρεις, γίνεται πολύ ζηλιάρα. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, γλυκιά μου? Μπορείς να πας να βεβαιωθείς πως δεν είναι κάπου εδώ κοντά η Μαρίσα? Δεν πρέπει να καταλάβει πως είμαι στο δωμάτιο της Μίας. Τι τρέχει? Λοιπόν, όλα αυτά που μου είπες για τον μπαμπά σου με ανησύχησαν πολύ και γι' αυτό έκανα κάποιες έρευνες. Για τον μπαμπά? Όχι, για αυτή τη διεφθαρμένη δικηγόρο που βλέπει τώρα τελευταία. Έχεις κι άλλες πληροφορίες για τη Μερσέντες, αλλά πες μου, σε παρακαλώ. Όχι, 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 δεν μπορώ να σου τα πω τώρα, αλλά έκανα κάτι καλύτερο. Ετοίμασα μια πλήρη αναφορά για σένα, γλυκιά μου. Έκανα κάποιες φωτοτυπίες για να τις διαβάσεις. Κοίτα το προφίλ της δικηγόρου. Σόνια, δεν ξέρω πώς θα σε ευχαριστήσω. Είσαι τέλεια. Υπάρχει τρόπος. Έλα εδώ.
Μη σου ξεφύγει ποτέ ούτε μία τόση δαλεξούλα για όλα αυτά στη Μαρίσα. Σίγουρα τα χείλη μου θα είναι κλειστά. Και μπορώ να σου υποσχεθώ ότι η κόρη σου μπορεί να μου βγάλει το μαλλί τρίχα-τριχά, αλλά τίποτα δεν θα μάθει. Θα καταλήγα την υπόλοιπη ζωή μου στο τρελοκομείο. Αυτή η αναφορά για σένα είναι ανησυχητική. Κάτι παραπάνω, σοκαριστική. Δεν κατεβαίνουν απλώς οι βαθμοί σου στην ιστορία, πράγμα αρκετά σοβαρό. Αλλά έκλεψες και κάτι χαρτιά από τον κύριο Μπλας. Τι συμβαίνει εδώ, Μάρκο? Γιατί το έκανες αυτό? Δεν καταλαβαίνω αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξανατροπιαστεί έτσι. Μάρκο, δεν σου φαίνεται πως υποφέραμε αρκετά για να έχουμε και άλλα προβλήματα? Ε, δεν βλέπεις πως δεν σκέφτεσαι καθόλου τη μητέρα σου και μένα? Τι προσπαθείς, ε, να αρρωστήσεις τη μητέρα σου με το φέρσιμό σου? Και η μαμά δεν νοιάζει? Εμένα όμως με νοιάζει. Αλήθεια? Και βέβαια. Φυσικά, Μάρκο. Ξέρω ότι είσαι καλό παιδί και πως αυτό δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Όχι, μπαμπά, σου το υπόσχομαι. Και δεν θέλω να λάβω άλλο τηλεφώνημα από το κολέγιο. Γι' αυτό να ζητήσεις συγγνώμη από τον κύριο Μπλας. Και θεωρώ δεδομένο πως θα βελτιώσεις τους βαθμούς σου στην ιστορία. Ναι, μπαμπά, όμως δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον τελικό μου βαθμό. Μάρκο, δεν μου αρέσει να διακινδυνεύεις τους βαθμούς σου. Άκου. Αν συνεχίσεις να είσαι το υπάκουο και εργατικό παιδί που ήσουν πάντα, σε περιμένει μία έκπληξη στις διακοπές. Ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Στο υπόσχομαι. Τι ωραίο! Ωραία. Εσύ, άρχισε να φέρεσαι όπως πρέπει και εγώ θα σου κάνω κράτηση στις καλύτερες εστίες μαθητών της Ευρώπης. Όλα τέλεια, μπαμπά, αλλά στη μαμά δεν αρέσει η Ευρώπη. Μα θα ταξιδέψεις μόνος σου. Πώς σου φαίνεται? Εσύ πότε μπορώ να φάω και πότε όχι? Πρώτα θα με ακούσεις, Φέλη. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην σου ξαναμιλήσω. Μα επειδή η φιλία μας κρατάει χρόνια, θα σου πω ένα τελευταίο πράγμα. Τελευταίο. Τι? Η Μαρίσα σε κοροϊδεύει. Φτιάχνει ιστορίες φανταστικές για να σε απομακρύνει από μένα. Η Μαρίσα είναι πολύ καλή. Καλύτερη από αυτούς που νόμιζα φίλους μου και μετά με πρόδωσαν. Δεν είναι μόνο αειδιαστική, μα και δηλητηριώδης. Είπε ψέματα πως είχα σχεδιάσει την ιστορία με τον Αγκούστο. Δεν είναι αλήθεια. Δεν το έκανα. Τορκίζομαι. Δεν μου το είπε εκείνη. Α, βλέπεις? Δε... Ποιος το είπε τότε? Δεν μπορώ να σου πω, έχω κάνει όρκο. Θέλει, σε παρακαλώ, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι πιο σημαντικό από έναν όρκο. Εντάξει, θα σου πω, άλλωστε σε σένα ορκίστηκα. Η Δίκο ήταν. Η Δίκο? Μα ορκίζομαι, Φέλη, δεν το έκανα. Αλήθεια σου λέω, δεν το έκανα αυτό εγώ. Μία, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνεις κάτι τέτοιο. Γιατί να σε πιστέψω? Εντάξει, αν δεν με πιστεύεις, δεν πειράζει. Όμως μη χάσεις κάτι καλό επειδή δεν με πιστεύεσαι. Ήμουν εκεί όταν σου ζήτησε να βγείτε. Αυτό το αγόρι ενδιαφέρεται πραγματικά. Μην το χάσεις. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ξέρω πως σε κοιτάει ένας άντρας όταν του αρέσεις πολύ. Και αυτό το αγόρι σε θέλει πραγματικά. Και γιατί θα έκανε η Δίκο κάτι τέτοιο? Μα η Δίκο έχει χάσει το μυαλό της μετά από αυτό που έγινε με τη συμμορία. Και λοιπόν είπε ψέματα και ανακάτεψε και σένα στο ψέμα της. Δεν ξέρω. Τώρα δεν με νοιάζει, Δίκο. Εσύ είσαι η μόνη που με ενδιαφέρει. Θέλει. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αυτό το αγόρι, όμως ξέρω καλά εσένα. Και σου αξίζει η ευτυχία. Σαντιάκο, ήθελες να μου μιλήσεις? Ναι, κάθισε. Αυτό είναι ένα καινούριο πρόγραμμα, ένας οργανικός κήπος. Θέλεις να με βοηθήσεις? Με τον κήπο?
Κοίτα, ας κάνουμε το εξής. Αν καταφέρεις να μεγαλώσεις ένα λαχανικό, θα σου βάλω άριστα. Κρίνοντας από τους βαθμούς σου, το χρειάζεσαι. Έτσι. Εντάξει, καλά. Θα φυτέψουμε καρότα. Μεγαλώνουν ανάποδα, νομίζω. Ορίστε. Όχι, όχι, μη με κοιτάς εμένα, δεν ξέρω. Για όνομα του Θεού, πού είσαι? Ο κύριος Ντουνόφ κάνει μια συνάντηση στην τάξη και πρέπει να πας, διάσου. Μια στιγμή, Γκλώρια, γιατί? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ξέρω όμως ότι είναι επίγον, γι' αυτό σε παρακαλώ πάμε. Θα έρθω μαζί σου. Hey, ξέρεις γιατί ο μπαμπάς σου έστειλε όλους τους μαθητές στις τάξεις τους? Δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρει τίποτα. Ελπίζω να μην είναι για τον Τόμας. Πού είναι ο Τόμας? Μιλάει με τον Σαντιάγκο. Πάμε να τον βρούμε. Σας ζήτησα να μείνετε στις τάξεις σας. Μας θέλετε για κάτι ιδιαίτερο? Θα το μάθετε σε λίγο που σταμάνετε. Γκλώρια, πού είναι ο κύριος Σκούρα? Έρχεται αμέσως. Πήγα και τον βρήκα. Ωραία. Με συγχωρείτε. Ναι, Σκούρα. Κάθισε με τους συμμαθητές σου. Ωραία, μαζευτήκαμε επιτέλους. Σας μάζεψα γιατί θέλω να σας ενημερώσω για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει κάποια χρόνια ασθένεια σίγουρα. Μην κάνεις ψιθυριστά σχόλια, Σπυρίτο. Αυτό που έχω να σας πω δεν είναι καθόλου αστείο. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι κάτι απίστευτο. Αδιανόητο για την ιστορία αυτού του συγκεκριμένου κολεγίου. Ποτέ, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πολλές ώρες με απασχόλησε αυτό το πρόβλημα. Μέχρι που στο τέλος πήρα μια απόφαση. Μια οδυνηρή απόφαση. Είμαι στην πολύ δυσάρεστη θέση να αναγκαστώ να αποβάλω 2 μαθητές από το κολέγιο. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Γογό Ατζολετάκη, Νικολέτα Βλαβιανού, Στάμι Κακαρά, Στέλιος Καλαθάς, Σία Κοσκινά, Τέτα Κωνσταντά, Γιάννης Ματαράγκας, Λέτα Μουσούτη, Σπύρος Μπιμπίλας, Νίκος Νίκας, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Γιώργος Πετρόχυρος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Ιριώτης, Βανέσα Τζελβέ, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία, Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Πανταζής Φίλιππας. Μίξη, Βασίλης Βασιλάκης. Διεύθυνση παραγωγής, Στάμι Κακαρά. Σκηνοθεσία, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ, τμήμα ξένου προγράμματος, διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.